Και την πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν υποθέσουμε ότι όντως ο κύριος Τσίπρας σήμερα προκηρύξει εκλογές, θα έχουμε κινήσεις και από τα δικά σας στελέχη, ανεξαρτητοποιήσεις, ή θα κινηθείτε? Κοιτάξτε, νομίζω η δικιά μου αίσθηση και η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή, αν προκηρυχθούν από τον Πρωθυπουργό, γίνονται με μοναδικό γνώμονα το να πετάξει έξω από τις λίστες τους βουλευτές που ψήφισαν όχι στα μνημόνια. Με αυτή την έννοια και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει όλοι και όλες που καταδικάσαμε με την ψήφο μας τη μνημονιακή στροφή αυτής της κυβέρνησης να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε με γρήγορο τρόπο πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την παράδειγμα εντός της ημέρας πιθανώς. Αν οι εκλογές ανακοινωθούν σήμερα, θα πρέπει και εμείς σήμερα να συζητήσουμε και να δούμε πώς θα αντιδράσουμε, αν θα εκφραστούμε πολιτικά στις εκλογές, αν θα... Αυτό δεν έχει λήξει, κύριε Χαραλαμπίδη. Το τι θα κάνουμε ακριβώς. Νομίζω ο κύριος Λαφαζάνης το είπε, έδωσε και το στίγμα αυτού του κόμματος, κινήματος, δεν ξέρω πώς θα το ορίσετε, είπε ότι θα εκπροσωπήσετε το όχι. Εμείς θέλουμε αυτό το όχι, και αυτό περιέγραψε ο κύριος Λαφαζάνης, αυτό το όχι όπως εκφράστηκε στο δημοψήφισμα να μην μείνει ορφανό πολιτικά αλλά και κοινωνικά, να πάρει χαρακτηριστικά και να εκφραστεί μέσα στην ελληνική κοινωνία. Με αυτή την έννοια σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά την πολιτική εκπροσώπηση του όχι στο δημοψήφισμα. Ο κύριος Κουρλέτης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, σας κατηγόρησε, τον κύριο Λαφαζάνη και εσάς ως αριστερή πλατφόρμα, ότι εδώ και 7 μήνες σχεδιάζετε να φτιάξετε νέο κόμμα. Δηλαδή εντός του ΣΥΡΙΖΑ οργανωνόσασταν και δημιουργούσατε τις προϋποθέσεις να τον διασπάσετε και να δημιουργήσετε ένα νέο πολιτικό φορέα. Κοιτάξτε, ο σύντροφός μου, ο Πάνος ο Σκουρλέτης, νομίζω ότι ήταν άδικος. Εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή επιμέναμε και συνεχίζουμε να επιμένουμε έστω και σήμερα ότι πρέπει η κυβέρνηση να αλλάξει ρότα, να αλλάξει κατεύθυνση. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και επιθυμούμε αυτή την αλλαγή της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο σήμερα, μετά και την υπογραφή των μνημονίων και των προαπαιτούμενων από τη Βουλή των Ελλήνων και με τους ψήφους της μεγάλης πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς εργαστήκαμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, εργαστήκαμε για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κόντρα στα μνημόνια όσο κανένας άλλος. Παρά τα αυτά παίρνετε διαφορετικούς δρόμους πια. Αυτό δεν μπορεί να μας το αφισβητήσει κανένας. Κυρία Γεροβασίλη, ήταν σκληρή μαζί σας. Ναι, το ξέρω. Δυστυχώς, είπε ότι με την ψήφο σας και με τη στάση σας ρίχνετε την πρώτη αριστερή κυβέρνηση. Λοιπόν, δυστυχώς η κυρία Γεροβασίλη, η συντρόφισσά μου, η κυρία Γεροβασίλη, χρησιμοποίησε στη χθεσινή της ανακοίνωση επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Πάντως, από τη στιγμή που ένας βρίζει τον άλλον, δεν είστε σύντροφοι πια. Εγώ δεν έβρισα κανένα. Όχι, καταλαβαίνετε, λέω κριτικά, ναι. Πολιτικά. Κοιτάξτε, όχι. Εντάξει, ακούγεται. Κοιτάξτε. Λίγο, έτσι, είναι λίγο περίεργο. Τι συντροφικότητα είναι αυτή, όταν είναι λίγο περίεργο και έχετε δίκιο, κύριε Τάκη, που το επισημαίνετε. Ωστόσο, όμως, θέλω να σας πω ότι με όλους αυτούς τους βουλευτές και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε όποια θέση και να ανήκουν, πορευτήκαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, με συμφωνίες και με διαφωνίες. Και αυτή την κοινή πορεία που είχαμε μέχρι τώρα, εγώ δεν μπορώ να την πετάξω σε κανένα καλάθι αχρήστων. Και νομίζω ότι και όσοι προσπαθούν αυτή την κοινή πορεία που είχαμε να τη σπηλώσουν με κατηγορίες αβάσιμες, κάνουν λάθος και θα καταδικαστούν από τη συνείδηση των αριστερών ανθρώπων. Κυρία Χαραλαμπίδου, προτείνετε μνημόνιο με δραχμή? Όχι. Τι ακριβώς προτείνετε? Γιατί τώρα πια πέραν του πολιτικού, σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στην ανάλυση της πρότασής σας. Λοιπόν, αφού θα απευθυνθείτε στον ελληνικό λαό, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να καταλάβουμε τι πρεσβεύετε. Θα έχουμε χρόνο να κάνουμε αναλυτική συζήτηση για όλα αυτά. Ωστόσο, όμως, αυτό που πρέπει με κατηγορηματικό τρόπο να σας πω είναι ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στα μνημόνια. Είμαστε αντίθετοι στις μνημονιακές πολιτικές. Άρα λέτε ασύνταξη αποδέσμευση. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζουμε την πορεία της αριστεράς στη χώρα μας με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών όπως τις γνωρίσαμε μέχρι τώρα, όπως εκφραστήκανε από τα κόμματα των μνημονίων και όπως
καλείται σήμερα αυτή η κυβέρνηση, η πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας, να υλοποιήσει. Σε αυτό είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε την πρότασή μας, έχουμε καιρό γι' αυτό. Πρέπει όμως να σας πω ότι δεν είναι κεραυνός ενεθρία σήμερα να ακούγονται ζητήματα που έχουν σχέση με την διαφορετική πρόταση. Αυτή την πρόταση εμείς... Απλώς δεν τα είχαμε ακούσει προεκλογικά τον Ιανουάριο. Φυσικά, τότε όλες αυτές τις απόψεις που τις είχατε, τις είχατε μαζέψει, τις είχατε στρογγυλοποιήσει. Είχαμε υπερασπιστεί, όπως οφείλαμε να κάνουμε, τις αποφάσεις του συνεδρίου και των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχαμε υποχρέωση να κάνουμε, παρότι εμείς εδώ και 5 χρόνια λέγαμε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ευρωζώνη, χωρίς παραμονή στην ευρωζώνη, χωρίς μνημόνιο, έτσι όπως είναι η διαμορφωμένη οικονομική κατάσταση της χώρας, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό το λέγαμε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς γιατί εκθέταμε σε κάθε συνεδρία των οργάνων αυτή την πρόταση, είχαμε κατηγορηθεί, είχαμε αντιμετωπιστεί επιθετικά εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θέλατε αποχώρηση από την Ευρωζώνη εδώ και 5 χρόνια. Λοιπόν, λέγαμε... Αυτό μου λέτε. Λέγαμε το εξής. Λέγαμε ότι η Ευρωζώνη, όπως έχει διαμορφωθεί, όπως έχει στηθεί, χωρίς την εφαρμογή μνημονίων, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό λέγαμε. Η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς υπηρετήσαμε μέχρι τώρα. Χωρίς ταλαντεύσεις αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία, έλεγε ότι μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος χωρίς μνημόνια μέσα στην Ευρωζώνη. Επί τη βάση δυστυχώς, αυτής της δυστυχώς, θέσης, αντιλαμβάνομαι ότι οι δρόμοι σας χωρίζουν οριστικά. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο μετεκλογικής συνεργασίας. Μετεκλογικής συνεργασίας. Μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα εκφραστεί, αποφασίσει να κάνει ρήξη και να μην εφαρμόσει μνημόνια, εμείς θα είμαστε στο πλευρό όλων των δυνάμεων που θα αντιπαλέψουν τα μνημόνια. Αχαραλαμπίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει εκλογές για να μπορεί να ψηφίσει τους εφαρμοστικούς νόμους, όχι για να κάνει ρήξη. Μα μπορεί να ψηφίσει τους εφαρμοστικούς νόμους, γιατί είναι δεδηλωμένο ότι τα άλλα κόμματα θα ψηφίσουν και τους εφαρμοστικούς. Δεν πάει να κάνει ρήξη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πάει να υλοποιήσει τη συμφωνία. Ακριβώς αυτό σας λέω. Ωστόσο όμως, απαντάω στο ερώτημά σας και λέω ότι εμείς θα συνεργαστούμε με τις δυνάμεις εκείνες που έχουν καθαρό αντιμνημονιακό στόχο, καθαρή αντιμνημονιακή κατεύθυνση και θα υπηρετήσουν τη μεγάλη, δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή και το ξέρετε. Λέω οι αντιμνημονιακές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι το ΚΚΕ που λέει εκτός Ευρώπη σήμερα και η Χρυσή Αυγή που επίσης λέει εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η Χρυσή Αυγή δεν λέει εκτός ευρώ, αλλά τέλος πάντων. Στη Βουλή θα μπείτε. Θα μπείτε στη Βουλή. Νομίζω ότι αν αποφασίσουμε να δράσουμε με συλλογικό τρόπο και δουλέψουμε στην κατεύθυνση αυτή όπως έχουμε μάθει να δουλεύουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είμαστε μάχημοι από πολύ μικρή ηλικία, ότι ο λαός θα επιβραβεύσει αυτή τη στάση. Οργανωτικά είστε έτοιμοι? Όχι, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, οφείλω να το ομολογήσω, ωστόσο όμως θα δούμε τι θα κάνουμε. Επειδή έχετε και μια πολύ φιλική σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, λόγω ότι είστε αντιπρόεδρος. Έχω φιλικές σχέσεις, πρέπει να σας πω, με όλους τους αντιπροέδρους. Αλλά και με την πρόεδρο της Βουλής. Θεωρείτε ότι μπορεί να συμπορευτεί μαζί σας η κυρία Κωνσταντοπούλου? Νομίζω ότι το ερώτημα αυτό πρέπει να το απευθύνετε στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Λίγο δύσκολο. Εσείς έχετε επικοινωνήσει μαζί της? Τις τελευταίες μέρες όχι. Επιχειρήσατε όμως, δηλαδή είστε σε έναν, έχετε έναν ανοιχτό διάφορο. Τι θέλετε μαζί σας? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσω εγώ. Όχι, αν τι θέλετε μαζί σας στο αριστερό ρεύμα, στην αριστερή πλατφόρμα. Εμείς, το αριστερό ρεύμα είναι συγκροτημένο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι στο αριστερό ρεύμα ή στην αριστερή πλατφόρμα. Αλλά έχει... Εμείς έχετε πια ταυτόσιμες απόψεις αντιμνημονιακές. Σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, έτσι μόνον. Γιατί έχουμε μια σειρά απόψεις στις οποίες κάποιοι άλλοι έχουν μια και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Εμείς θα απευθύνουμε ένα μαζικό κάλεσμα σε όλους και όλες που με συνέπεια μέχρι τώρα υπερασπίστηκαν την αντιμνημονιακή κατεύθυνση της χώρας
Και σε αυτό το κάλεσμα, και νομίζω χωρίς ταλαντεύσεις, χωράνε όλοι που έχουν μια συνεπή στάση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Και εγώ.